Δηλαδή, τι κρυφή ατζέντα μπορεί να έχετε όταν ακούμε διάφορα πράγματα για τα φορολογικά, διάφορα διαφορετικά πράγματα για τον έμφυα, διάφορα διαφορετικά πράγματα για το χρέος, διάφορα διαφορετικά πράγματα για τον ΑΣΕΠ? Δεν ακούτε καθόλου διάφορα διαφορετικά πράγματα. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως εκφράστηκε και στις τελευταίες συνεντεύξεις από τον πρόεδρό μας, τον Αλέξη Τσίπρα, όπως διαμορφώθηκε με το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη, με το πρόγραμμα σωτηρίας, εθνικής σωτηρίας του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πάρα πολύ σαφές σε όλα αυτά τα ζητήματα. Mm-hmm. Μιλάμε για διεύρυνση της φορολογικής βάσης, για κατάργηση του έμφυα το 2015, για αντικατάστασή του με φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, ο οποίος δεν αφορά την μικρή και τη μεσαία τάξη. Συγγνώμη, δεν σας διέκοψα. Όχι, το λέω απλώς έτσι. Για την οικονομία της συζήτησης. Για την οικονομία της συζήτησης θα πω κάτι λαϊκίστικο. Μία γνωστή μου κοπέλα μου έλεγε προχθές που δουλεύει σε ένα κομμωτήριο ότι τον ΒΟΠΟΥ, από αυτά που έχουν 35 το λούσιμο χτένισμα, ότι πηγαίνουν οι πελάτες σας με τα τζιπ και διαμαρτύρονται ότι θα φορολογήσει τις βίλες ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε, εμείς δεν δουλεύουμε για το 1%. Εμείς είμαστε με το λαό. Εμείς εγγυόμαστε και σε όλους τα σπίτια. Στη Β' Αθηνών, στο Μαρούσι, στο Χαλάνδρη, στην Πεντέλη, στα Βρυλίσια, στα Μελίσια, στην Κηφισιά. Επειδή μένω στο Μαρούσι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πείτε λοιπόν στους γειτονές σας ότι θα τους καταστρέψετε με την υπερβολική φορολογία που θα τους βάλετε. Ωραία. Πείτε το, να το ξέρουμε. Σας ακούμε. Γειτόνων, διότι είναι λαϊκιστικό και χαίρομαι που το είπατε. Που ανήκουν στη μεσαία τάξη. Είναι λαϊκιστικό και χαίρομαι που το είπατε. Τα οποία ανήκουν στη μεσαία τάξη. Θα στραγγαλίσετε τη μεσαία τάξη, κύριε Χατζησοφία. Τη μεσαία τάξη την καταστρέψατε. Θα τη στραγγαλίσετε τη μεσαία τάξη. Γιατί οι φόροι ακίνητης περιουσίας είναι αριστερής έμπνευσης. Ελάτε, κύριε Χατζησοφία, να σας ακούσουμε και θα τοποθετηθείτε όλοι. Διότι η αριστερά είχε πάντοτε πρόβλημα με την ατομική ιδιοκτησία, που είναι η βάση του αστισμού. Ωραία, ωραία, ωραία. Η βάση της αστικής ιδεολογίας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, σας παρακαλώ να τοποθετηθούν όλοι και θα επανέλθουμε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα σπίτια της μεσαίας τάξης και φυσικά της λαϊκής τάξης έχουν λαϊλατηθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και από τις προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις. Με τα χαράτσικα, με τον έμφυα, με τους αλλεπάλληλους φόρους. Βλέπουμε πολιτήρια συνέχεια στους δρόμους, τα οποία φυσικά είναι αδύνατο να πουλήσουν τα σπίτια τους, παρότι κάποιος δικός σας υπουργός είπε ότι αν δεν μπορείτε να πληρώσετε τα χαράτσια και τον έμφυα, πουλήστε το σπίτι. Κανένας νεοδημοκράτης υπουργός δεν το είπε. Από ανθρώπους που φτάνουν στην αίσθηση. Για να μην λέμε ονόματα, μην μιλάμε. Διότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα βαθύτατα λαϊκό κόμμα. Μάλιστα. Προέρχεται και ψηφίζεται από τον κόσμο της εργασίας. Ελάτε, κύριε Χατζησοφιά, ολοκληρώστε να δώσω το λόγο και στον κύριο Αλευρά. Ελάτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, σας παρακαλώ πολύ. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος, επειδή υπήρξε και υπουργός πολιτισμού και ξέρουμε πώς η πολιτική του κατέστρεψε το χώρο του πολιτισμού, με μείωση 40%. Διαλέω για να μην προκαλεί, κύριε Χατζησοφιά, το πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο χρησιμοποιεί διχαστικό και μισαλόδοξο λόγο, το οποίο καλεί στα όπλα αυτή τη στιγμή. Φέρνει στην επιφάνεια αυτά, πράγματα του παρελθόντος. Κύριε Παναγιωτόπουλε, αν συνεχίσετε, δεν θα μιλήσουν οι δύο συνάδελφοί σας. Που έχει πληρώσει ο δολοφόνος. Κύριε Χατζησοφιά, κύριε Αλευρά, κύριε Αλευρά, δεν ξέρω αν ακούγουμε μέχρι εκεί. Με το λαϊκισμό και τη δημαγωγία σας. Λοιπόν, προσπαθώ. Ενδιαφέρεστε για τον άνθρωπο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε 9 λεπτά υπόλοιπο. Ενδιαφέρεστε για τη σελίτ. Ο καθίσεφο ετάχτη. Κύριε Αλευρά, ακραία ταξικό.